να φαίνεται το δικό μας εδώ, που θα δούμε τα φανεί. Έφυγες, γεια σου ρε Τζόλι. Ναι, είναι πιο ωραία. Είναι η δεύτερη ημοδοσία του νεοψήφιου συλλόγου ημοδοτών νεοχωρίου. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κυριακή Μπηγιάρη. Σήμερα, αφού σας καλημερίσω, να μου πείτε ότι από ό,τι φαίνεται, άλλωστε με γυμνό μάτι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη σημερινή δεύτερη εκδήλωση. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε. Καταρχήν, ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και θέλουμε να υποστηρίξουμε και να υπενθυμίσουμε σε όλες τις γυναίκες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και να πω ότι είναι η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία του συλλόγου μας, η οποία προς το παρόν έχει αρκετή προσέλευση του κόσμου και θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί, να το πω διαφορετικά. Θα το προσαφηνίσουμε, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς. Το οποίο θέμα τα μέλη βέβαια το γνωρίζουν, απλά ο υπόλοιπος κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Ότι η εθελοντική αιμοδοσία μας γίνεται για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η αποθήκη του αίματος που γίνεται στο σύλλογό μας δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του χωριού. Αφορά όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι εξυπηρετήσαμε πάρα πολύ κόσμο. Το τηλέφωνο μου χτυπούσε σχεδόν ασταμάτητα, γιατί οι ανάγκες αίματος είναι πολύ μεγάλες από ό,τι αντιλήφθηκα και εγώ. Δεν είναι θέμα το ότι θα εξυπηρετήσουμε μόνο κατοίκους του χωριού. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον οποιονδήποτε. Οποιοσδήποτε θέλει να έρθει εθελοντικά να δώσει αίμα, να αιμοδοτήσει. Και από εκεί και πέρα, όποιος έχει ανάγκη πραγματική για αίμα, είμαστε εδώ να μας καλέσει και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Γιατί όλοι είμαστε μια λυσίδα στην ουσία. Κατανοητό, αυτό είναι που θα περάσει ως μήνυμα μέσα από την κάμερά μας. Ήθελα πολύ να το αναφέρω αυτό. Και το εμβολος.gr. Όσο άλλωστε το μήνυμα που παίρνετε σήμερα, να ευχηθώ εγώ από πλευράς μου, από ανθρωπιστικής πλευράς και όχι μόνο για το νεοχώριο, όπως είπατε, για όλο τον κόσμο. Γιατί είμαστε όλοι μια αλυσίδα. Και είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε όλοι μας αυτό. Και με την σοβαρή παράμετρο της πανδημίας, της σοβαρής εξάπλωσης, τέτοιες ενέργειες όπως οι δικές σας σήμερα, τηρουμένων πάντα των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων, ένα θερμό μπράβο και εύχομαι η δεύτερη να είναι ακόμη καλύτερη από την πρώτη μόδωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ.